Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των ΓΕΛ. Διαβαθμισμένη δυσκολία στα μαθηματικά, απαιτητικά τα αρχαία, βατά τα θέματα στη βιολογία, είπαν οι καθηγητές. Αύριο, τώρα, Τρίτη, 7 Ιουνίου, ακολουθούν οι εξεταζόμενοι των ΕΠΑΛ σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τετάρτη, 8 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα λατινικά, χημεία, πληροφορική και ολοκληρώνουν τα εξεταζόμενα μαθήματα την Παρασκευή 10 Ιουνίου με ιστορία, φυσική, οικονομία. Οι μαθητές στο ΝΕΠΑΛ τελειώνουν με τις εξετάσεις 17 του μήνα, ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα 18 έως 30 τόσο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ όπως επίσης και του ΝΕΠΑΛ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε ορεινή έκταση πάνω από τη Λούτσα, η Αρτέμιδα, σε κοντινή απόσταση από τα σπίτια, αυτή την ώρα στην Αττική. Επιτόπου έχουν σπεύσει πυροσβέστες, δυνάμεις με 6 αυτοκίνητα, ενώ και ενέργεια μέσα κινούνται προς τα εκεί, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κινητοποίηση υπάρχει και από τους όμορους δήμους, μη υδροφόρες. Η φωτιά ξέσπασε σε οικοπαιδικό χώρο, στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Νικηταρά και κινείται προς λόφο με χαμηλή βλάστηση σε αντίθετη κατεύθυνση από τον οικισμό. 42 ήταν οι φωτιές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο 2 δείκτησε επικινδυνότητα σήμερα στην Κρήτη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα μας βάλεται σφοδρά από την κλιματική κρίση. Το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό και η πίεση μεγάλη. Η αντιμετώπιση της πολύ δύσκολης πυρκαγιάς με τρεις εστίες και εν μέσω σφοδρών ανέμων έδειξε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γέννης Οικονόμου. Η χρόνια αντίδραση ήταν εντός πρωτοκόλλων, ανέφερε επίσης και είπε ότι με κραυγές και δαιμονοποίηση ανθρώπων της πρώτης γραμμής δεν σβήνονται οι φωτιές. Αδιάκοπο το σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία με τον κλειό να σφίγγει στο ανατολικό μέρος της χώρας. Η Βρετανία, ακολουθώντας τα βήματα των ΗΠΑ, θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών που έχουν βεληνικές 80 χιλιόμετρων για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τη ρωσική επίθεση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε για ραγδαία κλιμάκωση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν στην Ουκρανία πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα εισήλθαν 616 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους οι 137 ανήλικοι. Την Τετάρτη 8 Ιουνίου θα γίνει η σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής για την ενημέρωση των κομμάτων αναφορικά με την αποστολή ανθρωπιστικού και αμυντικού υλικού στην Ουκρανία όπως και για την αντικατάσταση των παλιών τεθωρακισμένων από τη Γερμανία. Αυτό έκανε γνωστό κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Γέννης Οικονόμου. Η Επιτροπή συγκαλείται, όπως είπε, με αίτημα του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου. Η υπερπτήση πάνω από την Κίναρο στα 19.000 πόδια πραγματοποίησε σήμερα ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΘΑ. Το τουρκικό αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσεως και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Ο Νίκος Δένδιας διαμήνει εκ νέου την Άγκυρα ότι οι διεκδικήσεις κατά της Ελλάδας, οι αυτοκρατορικές τάσεις και η πολιτική των κανονιοφόρων ανήκουν στο παρελθόν. Οι τουρκικές θέσεις δεν αντέχουν σε καμία κριτική, αποτελούν εκδηλώσεις ενός νεοοθωμανικού αναθεωρητισμού, τμήματα ενός ιδεολογήματος μιας περιφερειακής δίθεν υπερδύναμης, η οποία επιχειρεί να επιβάλλει τη θέλησή της δια της απειλής ισχύως έναντι στους γείτονές της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε. Η δική μας απάντηση σε αυτό είναι η εθνική ομόνοια, η εθνική ομοψυχία, οι δυνατότητές μας να προβάλλουμε τις θέσεις μας και η πεποίθησή μας ότι ανεξάρτητα παραμέτρων η χώρα είναι ισχυρή και μπορεί βασισμένη στις δικές της ένοπλες δυνάμεις και στις δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας να υπερασπίσει τα εθνικά δίκαια και το μέλλον των επόμενων γενεών. Στο 1,5 εκατομμύριο ενήλθε ο αριθμός των ευάλωτων οικοκυριών που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, Νίκος Χατζάρας. Το οικονομικό επιτελείο μελετά νέα δεσμή μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και προχωρά σε μπαράς ελέγχων για την πάταξη φαινομένων εσχροκέρδειας και νοθεία στα καύσιμα. Μέσα Ιουνίου θα ξέρουμε αν θα μπορούμε να κάνουμε νέες παρεμβάσεις στα καύσιμα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ απέκλεισε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα.
7 στα 10 νοικοκυριά οδηγούνται στη φτωχοποίηση εξαιτίας της απουσίας των κρατικών συμβάσεων εργασίας, με τους εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου να κάνουν σαφές πως πρέπει να επαναφέρει η κυβέρνηση τις κλαδικές συμβάσεις. Η μη επαναφορά τους δημιουργεί προβλήματα στους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι μη ενήμεροι για τις μισθολογικές απολαβές που πρέπει να έχουν, αλλά και στους εργοδότες. Η απουσία των κλαδικών συμβάσεων δημιουργεί ευίωνες συνθήκες για την ύπαρξη αθέμητου ανταγωνισμού, σημειώνουν. Περιορισμένο είναι το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύει σε νέες τεχνολογίες, με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις με ίδια κεφάλαια, αξιοποιώντας σε χαμηλό βαθμό ακόμα και τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους εργαλείων όπως το ΕΣΠΑ. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του ΙΜΕΤΕΣ ΓΕΣΕΒΕ για την περίοδο του δεύτερου εξαμήνου του 2021 σε ό,τι αφορά στις τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Στη Βουλή, από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Λασιθίου, οι προτάσεις της ΟΕΣΚ για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη συγκράτηση του πληθωρισμού, οι οποίες με τη σειρά τους θα ευνοήσουν τη διατήρηση της ρευστότητας στις αγορές και την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι βουλευτές ζητούν απαντήσεις από τους υπουργούς σχετικά με το αν προτίθενται να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των επαγγελματικών φορέων της Κρήτης. Το πρώτο συνέδριο για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και την Αγορά Εργασίας στην Κρήτη και την Ελλάδα διοργανώνει αύριο η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς του Επιμελητήριου Ηρακλείου. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, οι τάσεις, οι μετασχηματισμοί και οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας της Κρήτης, όπως και η κατάσταση των πραγμάτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Την 3η 7 Ιουνίου εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εξυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και άλλες επιγούσες διατάξεις». Σε ρυθμούς εσωκομματικών διαδικασιών και διεργασιών κινήθηκαν το Σαββατοκύριακο που πέρασε τα πολιτικά κόμματα. Στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εκλέχθηκαν ο νέος γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος και το νέο πολιτικό συμβούλιο με βάση την πρόταση εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στη Νέα Δημοκρατία ολοκληρώθηκε το συνεδρίο της ΟΝΕΔ με την εκλογή του νέου Προέδρου Ορφέα Γεωργίου. Αέρα αισιοδοξία στον κρητικό τουρισμό και στους τουριστικούς δόμους της Κρήτης σε αφέξεις και πληρότητες επιπέδων 2019 ελπίζουν οι δήμαρχοι Χερσονήσου, Χανίων, Ρεθύμνου, Φεστού, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και Πλατανιά. Καμπανάκι κινδύνου την ίδια ώρα για τα εξειδικευμένα εργατικά χέρια στον τουρισμό, καθώς ξεπερνούν τις 5.000 οι εργαζόμενοι που μετά από ένα μήνα δουλειάς παραιτήθηκαν, όπως λένε στον 984, οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας Επισητισμού και Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, κύριοι Χοντζογλού και Νικολιδάκης αντίστοιχα. Μιλούν για συνθήκες σύγχρονης γαλέρας, μη εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κακομεταχείριση και εκφράζουν το φόβο ότι η συνέχιση αυτής της πρακτικής θα αποδυναμώσει περαιτέρω το χώρο του τουρισμού επισητισμού. Χρυσά τα νούμερα περί αφήξεων, αλλά αν δεν αλλάξει σήμερα το κλίμα, πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσουμε άλλα δεδομένα, διεμήνησαν και οι δύο. Απεργούν σήμερα οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, στην οποία μετέχει και το Σωματείο Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ο Ερμής. Διαμαρτύρονται για την κατάργηση των νόμων, οι οποίες προστατεύουν τους εργαζόμενους απέναντι στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Στην αναμονή εδώ και ένα μήνα 18 επικουρικοί νοσηλευτές στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου παραιτήθηκαν από προηγούμενες δουλειές τους, πήγαν να υπογράψουν αλλά τους είπαν να περιμένουν καθώς προέκυψε τεχνικό λάθος. Η αναμονή διαρκεί αντί των λίγων ημερών εδώ και ένα μήνα, 5 Μαΐου 6 Ιουνίου και άγνωστο μέχρι πότε. Το παραπάνω καταγγείλει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο, Γιώργος Μανουσάκης. Μιλά στον 984 για εργασιακή ανασφάλεια και προβλήματα επιβίωσης των παραπάνω και των οικογενειών τους. Εχμηρή απάντηση στις δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το νέο παραγωγικό μοντέλο στο πλαίσιο περιβάλλον καινοτομία ανταγωνιστικότητα. Απέχουμε πολύ από αυτά που λέει ο Υπουργός, απαντά μέσω του 984 ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ, Μύρο Χιλετζάκης. Αναφέρεται στην έλλειψη στρατηγικής διαχρονικά, την εγκατάλειψη ή αλλαγή παραδοσιακών καλλιεργειών, την εμπιστοσύνη στις πολιτικές που λανθασμένα ακολουθήθηκαν.
μετά τις δηλώσεις του Υπουργού περί της ανάγκης υιοθέτησης αυτού του νέου μοντέλου παραγωγικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα με βάση την επιστημονική γνώση και έμφαση στο παραπάνω τρίπτυχο ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις της νέας εποχής. Την αναγκαιότητα μέσα στήριξης του κλάδου της μελισσοκομείας αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ο Χάρης Μαμουλάκης με την συνυπογραφή του αρμόδιου τομεάρχη Σοκράτη Φάμελου και 28 ακόμα βουλευτών. Μέτρα για την προστασία των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους ζητά από τους Υπουργούς Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Υγείας η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Λουκάς Εγάλας είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος των Μινωικών Γραμμών από την 1η Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, καθώς νεαρός φέρεται να χτύπησε τη γιαγιά του χθες Κυριακή. Στο σπίτι όπου διαμένουν μαζί, ο εγγονός καυγάδισε με τη γιαγιά και χειροδίκησε σε βάρος της 82χρονης γυναίκας, χαστουκίζοντάς την. Στο νοσοκομείο 17χρονος που μέθησε σε νυχτερινό κέντρο του Ρεθύμνου. Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. 76 φυτά κάναβης καλλιεργούσαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε περιοχή του Δήμου Μελεβιζίου, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες που αναζητούνται από την αστυνομία. Συνέλθησαν 8 λουδαπίγια πλαστογραφείο πιστοποιητικών στον κρατικό αερολιμένο Ηρακλείου. Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Γαλλία. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του το μεσημέρι ο 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τα δύο παιδιά της συντρόφου του σε χωριό της Μεσεράς. Περί περιορισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας, διατεθειμένοι να χρησιμοποιούν λιγότερο το γιοταχή τους, αλλά δεν θέλουν να μειώσουν τη χρήση του κλιματιστικού και του καλοριφέρ, εμφανίζονται οι περισσότεροι Ιταλοί βάσει έρευνας του Δημοσκοπικού Ινστιτούτου Ύψος. Συγκεκριμένα, μόνο το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει έτοιμο να περιορίσει τη χρήση του κλιματισμού, ενώ σε ό,τι αφορά το καλοριφέρ, το ποσοστό αυξάνεται στο 44%. Δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι μπροστά στο ενδεχόμενο η Ευρώπη να μην μπορεί να υποκαταστήσει το ρωσικό πετρέλαιο, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται ανοιχτές στο ενδεχόμενο να εισρεύσει στην Ευρώπη πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Πρόταση δυσπιστίας κατατέθηκε σε βάρος του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον από 54 βουλευτές του κόμματός του. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ. 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε αποθήκη χημικών στην Μπαγκόγκ στο Μπαγκλαντές. 9.84 Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Out βρίσκεται από χθες στη Γάμα Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία του, καθώς έμεινε στο 1-1 με την Αγία Παρασκευή στην τελευταία αγωνιστική των αγώνων Μπαράζ. Η Εθνική πέρασε με 0-1 από το Κόσοβο στο National League. Η Ουαλία απέκλεισε την Ουκρανία 1-0 και πάει στο Κατάρ στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αναγέννηση Ρέθυμνο είναι το ζευγάρι του τελικού της ΕΚΑΣΚΑ που θα διεκδικήσει τον τίτλο σε επίπεδο ανδρών μετά και την διεξαγωγή των δεύτερων ημιτελικών. 9.84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 9.84. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.